Λοιπόν, Αντιδήμαρχε, είμαστε μπροστά από το πρόσφατα ανακαινιστέν στην Τρυφάνη, το οποίο να δείξουμε ότι λειτουργεί καταπληκτικά με καθαρό νερό μετά από καιρό. Πείτε μας λίγο, πώς προχωρήσατε στην πρωτοβουλία αυτή να το φτιάξετε και ποιοι ήταν οι σύμμαχοί σας? Προχωρήσαμε σε αυτή την πρωτοβουλία σε συνεργασία με την εταιρεία Κόσμος, που βρίσκεται ακριβώς από πίσω μας, για το γεγονός ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποίησαμε εδώ για να φωτιστεί και να συντηρηθεί το κεντρικό συντριβάνι της πλατείας της πόλης μας, έπρεπε αυτό το υλικό να το προμηθευτούμε μαζί με το σύνολο του ηλεκτρολογικού υλικού που χρειάζεται σε αιτήσια βάση ο Δήμος Καλαμάτας. Εάν δηλαδή προμηθευόμαστε μόνο τους προβολείς και τα φώτα τα περιμετρικά και μετά πηγαίναμε να προμηθευτούμε το σύνολο του ηλεκτρολογικού υλικού που χρειαζόμαστε για τις ανάγκες μας, τότε αυτό θα θεωρείται κατάκτηση και δεν θα μπορούσαμε να προμηθευτούμε υλικό. Αυτή είναι μια χρονοβόρο διαδικασία, θα καθυστερούσαμε λοιπόν. Επομένως συνεννοηθήκαμε με τον Κώστα τον Βλαχονικολό, έναν υπέροχο άνθρωπο, συνεννοηθήκαμε, ανάλαβε το κόστος της συντήρησης, αντικατάστασης των καμένων φωτιστικών λαπτήρων αλλά και των προβολέων που βρίσκονται μέσα στην τρυβάνη, και ειδού το αποτέλεσμα. Πάντως θέλω να επισημάνω γενικότερα, αναζητούμε σαν δημοτική αρχή πολίτες συμμάχους τόσο στο κέντρο όσο και στις γειτονιές και στα χωριά, γιατί μέσα από αυτή τη συνεργασία με τους πολίτες συμμάχους θα λύσουμε από κοινού πολλά πολλά προβλήματα. Και καταλήγοντας, να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Κόσμος και ιδιαίτερα τον Κώστα τον Βλαχονικολό, ο οποίος δεν είναι μόνο ένας απλός πολίτης σύμμαχος αλλά ένας θαυμάσιος άνθρωπος.